Χρονιά ρεκόρ για τον κρητικό τουρισμό με το αεροδρόμιο Ηρακλείου να σπάει το φράγμα των 800.000 επιβατών το περασμένο Ιούλιο και με την αύξηση να είναι σημαντική την πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου, αγγίζοντας το 4,5%. Εγώ δεν περίμενα ότι θα μπορούσαμε να έχουμε αύξηση τον Ιούλιο μήνα όταν πέρυσι είχαμε πιάσει 690.000. Παρ' όλα αυτά, ανεβήκαμε στις 723.000, 724.000 αφιχθέντες εξωτερικού και άλλες τον Ιούλιο. Και άλλες 79.000 αφήξεις εσωτερικού. Από τις αρχές Αυγούστου μέχρι τώρα, τι εικόνα έχουμε? Η πρώτη εβδομάδα είναι γύρω στο 4,5% πάνω το εξωτερικό και γύρω στο 22-23% το εσωτερικό. Στη δυναμική του τουρισμού αναφέρθηκε ο Γιώργος Πλιάκας, ο οποίος εκτιμά ότι οι αφήξεις εσωτερικού και εξωτερικού θα ξεπεράσουν φέτος τη χρυσή χρονιά του 2018 για το αεροδρόμιο Ηρακλείου. Ο Ιούλιος έχει ξεπεράσει από... Εντάξει, δεν μπορούμε να κρίνουμε πριν 10 χρόνια που ήταν 5 εκατομμύρια αφήξεις. Ναι, η καλύτερη χρονιά αφήξεων για μας ήταν το 2018, που είχε πάει γύρω στα 8 εκατομμύρια 100.000 κίνηση αφήξεις αναχωρήσεις στο αεροδρόμιο Ηρακλείου. Νομίζω φέτος θα φτάσουμε στα 800-8400. Η σεζόν, σας λέω, μέχρι στιγμής, μέχρι και 7 Αυγούστου, είναι καλύτερη και από το 18. Μέχρι και τις 190 φτάνουν οι αφήξεις αεροσκαφών ημερησίως στο αεροδρόμιο Ηρακλείου, με τον πρόεδρο των τουριστικών πρακτόρων Κρήτης να εκτιμά ότι η κίνηση θα είναι ενισχυμένη και τους μήνες Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου. Και αν έχει τη δυναμική που αναμένουμε ο Οκτώβριος και ίσως οι πρώτες εβδομάδες του Νοεμβρίου, να είναι καλύτερα από πέρυσι. Τα μείωση στο τέλος, διότι κανείς δεν περίμενε ότι στη Ρόδο θα είχαμε τις φωτιές αυτές. Την ίδια ώρα, ο ταξιδιωτικός οργανισμός TUI ανακοίνωσε πως διαπιστώνει μια αλλαγή στην τουριστική σεζόν, καθώς η κλιματική αλλαγή επηρεάζει τις συνήθειες των τουριστών, κάτι που ενδέχεται να έχει ωφέλη με την επιμήκυνση της τουριστικής σεζόν, ανοίγοντας παράλληλα νέους προορισμούς. Και θετικά και αρνητικά. Μπορεί να επηρεάζει πιο θετικά. Πιο θετικά ως προς τι? Να μην επιδιώκουν κάποιοι να έρχονται Ιούλιο-Αύγουστο, που έτσι κι αλλιώς είμαστε γεμάτοι όλοι και δεν μπορούμε να τους εξυπηρετήσουμε και παραπάνω. Και μπορεί να έρχονται Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο, Οκτώβριο, Νοέμβριο κανονικά. Άρα βλέπετε ότι και αυτό το παράδειγμα που λέτε, χωρίς την κλιματική αλλαγή, η κλιματική αλλαγή είναι ένα σοβαρό θέμα το οποίο επηρεάζει όλους. Επιστρέφουμε στην κανονικότητα. Τη προ-πανδημίας κανονικότητα που, αν θυμάστε καλά, ήταν προσφορές και last minute, τελευταία στιγμή. Αυτό δυστυχώς λόγω των κακών καιρικών συνθήκων το Μάιο και μέχρι τις πρώτες ημέρες του Ιουνίου δεν μπορέσαμε να προσελκύσουμε κρατήσεις της τελευταίας στιγμής και γι' αυτό δεν είχαμε τα αναμενόμενα αποτελέσματα τους πρώτους μήνες. Την ανάγκη να στηριχθεί από το κράτος η τουριστική βιομηχανία λόγω του μεγάλου ανταγωνισμού τονίζει ο Μιχάλης Βλατάκης. Ένα από τα πολλά είναι ότι πρέπει να μπορέσουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί σε σχέση με τις υπόλοιπους προορισμούς της Μεσογείου που έχουν καθιερώσει τουρισμό όλο το χρόνο. Για να μπορέσουμε να το κάνουμε αυτό όταν στην Ατάλια με 600 ευρώ μπορείς να μείνεις ένα μήνα με all inclusive, καταλαβαίνετε ότι αυτό χρειάζομαστε εμείς εδώ μόνο για να θερμάνουμε το κατάλημα.